Αυτά όλα δεν μπορεί να τα υλοποιήσει, δεν μπορεί να τα εφαρμόσει. Και τέλος, όπως σας είπα, η αλήθεια, κύριε Κοταρίδη, για μας είναι βασικό πλεονέκτημα. Την πληρώσαμε το 9 που δεν μας άκουσε ο ελληνικός λαός. Και μια μερίδα πολιτών μετακινήθηκε πιστεύοντας τα λεφτά υπάρχουν. Την πληρώσαμε τώρα που ακούστηκε ένα μη κοστολογημένο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης και τώρα ήρθε ένα μνημόνιο το οποίο είναι πολύ χειρότερο και επώδυνο από αυτά που εμείς συζητούσαμε. Οι Έλληνες πολίτες είμαι σίγουρος ότι έχουν την ωριμότητα και θα επιλέξουν το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Στρουπής. Να πιάσω λίγο το νήμα από εκεί που το άφησε ο συνάδελφος. Είπατε ότι δύο φορές, το 9 και τώρα, δεν την άκουσαν την αλήθεια από τη Νέα Δημοκρατία, οι Έλληνες πολίτες. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι αυτή τη φορά, τρίτη φορά, οι Έλληνες πολίτες θα ακούσουν τη Νέα Δημοκρατία? Ακριβώς το ότι ζήσανε πλέον για 6 μήνες τη διάλυση της χώρας και τα φέσια τα οποία μας οδήγησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ταυτόχρονα κατανοούν ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ πράγματι είχε πετύχει, δεν είχε κανέναν λόγο να πάει σε εκλογές. Κανένα λόγο δεν έχει να πάει σε εκλογές. Και γι' αυτό σας είχα πει, ας μας εξηγήσει γιατί πάει σε εκλογές, να σας πω γιατί τις κερδίζουμε. Λοιπόν, σήμερα δεν πάει σε εκλογές, σήμερα παρετείται, παραδίδει τα όπλα, ρίχνει την ασπίδα. Φεύγει μπροστά σε αυτά που του λέει ο κ. Λαφαζάνης. Απαξιώνει τον εαυτό του, απαξιώνει την κυβέρνησή του. Σε τέτοιο σημείο που εγώ δεν θέλω ούτε να τον συναντήσω σε αυτή τη φάση. Πιο εύκολα συναντώ τον Λαφαζάνη. Έχει πιο ηθικό πλεονέκτημα. Έχει μια συνέπεια αριστερή, την οποία την ήξερε ο κύριος Τσίπρας. Αυτός είναι ασυνεπής, αυτός έκανε την τούμπα. Αυτός έκανε την πολιτική αγυρτία, την πολιτική αλητεία. Αυτός έφερε το μνημόνιο. Μα είχε πει ότι θα σκίσει το μνημόνιο. Τα έχουμε έτοιμα αυτά, ξέρετε, όλα. Τι είχε πει, τι έκανε. Μην νομίζετε ότι μας ευνηδίασε. Όλο αυτό τον καιρό δουλεύουμε. Είμαστε πανέτοιμοι. Και να ξέρετε ότι η Νέα Δημοκρατία ακριβώς θα απευθυνθεί στους πολίτες, κυρίως σε όλους τους πολίτες, αλλά κυρίως σε όλους αυτούς που κάποτε ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία και που τώρα έχουν μετανιώσει που έφυγαν ή που ψήφισαν τον κύριο Τσίπρα. Εμείς πράγματι μπορεί κάποιος να τους στενοχωρήσαμε, να τους πικράναμε, να κάναμε λάθη, να είχαμε παραλήψεις, κάναμε την αυτοκριτική μας, όλα αυτά ακούστηκαν, αλλά είπαμε την αλήθεια. Όπως θα την πούμε και σήμερα. Δεν θα ωραιοποιήσουμε την κατάσταση, δεν θα πλειοδοτήσουμε σε υποσχέσεις και τον καλό και τον κύριο Τσίπρα να κρατήσει αυτόν τον πολιτικό πολιτισμό. Αν πει πάλι ότι θα σκίσει το μνημόνιο, εντάξει, και το κάνει για να πούμε εμείς δύο φορές θα το σκίσουμε, δεν γίνεται έτσι πολιτική συζήτηση. Αυτό λοιπόν πρέπει ιδιαίτερα να γίνει κατανοητό.